10 years old, Andreas Giannopoulos, founder of the Smile of the Child, on the 9th of November 1995, envisioned a new society. Andrea, you wrote the first page. We continue to fill the pages of your journal, following closely your words. Με ψάχνει να βρει το σταυρό μου. Πάνω στα χείλια μου με τρόπο τον αφήνει κι ορκούς μου παίρνει να αγαπάω μόνο εκείνη. Τον Ανδρέα Γιαννόπουλο που κάποια στιγμή σκέφτηκε να κάνουμε μια εκπομπή, ένα σωματείο, ένα σύλλογο με τίτλο «Το χαμόγελο του παιδιού». Ε, Ανδρέα μου. Ναι. Ψή, λεφτά, παιχνίδια. Ή ο καθένας ό,τι μπορεί, για τώρα ειδικά που φτάνει και τα Χριστούγεννα, για να δώσουμε στα παιδιά, στα ορφανά, ακόμα και σε αυτά που είναι στα νοσοκομεία και έχουν πρόβλημα. Να είναι όλα τα παιδιά ίσα, έτσι. The smile of the child. Todos los niños tenemos derecho a soñar. Avec la volonté et le soutien de tous, nous pouvons aider tous les enfants à travers le monde d'obtenir le sourire qu'ils méritent. S'arrête de oui, ça, c'est ça. Quel tafel l'a dit al-haqaf fi al-bitsam wal-halam fi mustaqbal mawf. Peda va modar pise bacho khod basha ke bacho khoshal basha. Pada khamila. Istiqamal tawid pada khamila. Εγώ ήμουν στο Ιράκ. Ιράκ, βράδυ δεν μπορείς να κοιμηθείς. Γιατί έχει μπόμα. Ξέρει. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Βοβάς. Εντάξει, κατά τη δικιά μου γνώμη, αυτή η μέρα αξίζει να είναι παγκόσμια, γιατί ένα παιδί το οποίο λόγω της αρρώστιας του δεν μπορεί να είναι σήμερα σε αυτή τη γιορτή που γίνεται προς τιμήν του, σκέφτηκε πέρα από το πρόβλημα που είχε αυτή την ασθένεια, η οποία είναι θανατηφόρα και πόδινη, σκέφτηκε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στον δρόμο, δουλεύουν για να βγάζουν το μεροκάματό του, στο οποίο το υποφελούνται άλλοι. Δεν έχω λόγια για να περιγράψω αυτό το παιδί. Είναι η καλοσύνη σε όλο το μεγαλείο. Εμείς τώρα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο Ζάπιο για να γίνει 9 Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για το χαμόγελο του παιδιού. Ελπίζουμε να ακουστούμε και να δεχτούν αυτή την απόφαση, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ ωραίο.